Εγώ γεννήθηκα, όπως ξέρετε, στο Πανεχώρι. Αλλά επειδή ο πατέρας μου είχε μία αδερφή και ένα αδερφό στη Λεμεσό, με έστειλε Λεμεσό να τελειώσω την ανώτερη εκπαίδευση. Και έτσι μπήκα στην Εμπορική Ακαδημία της Λεμεσού. Τα απογεύματα εκεί στην γειτονιά υπήρχε ένα σινεμά το Ρεκάν. Μια ημέρα βρήκα έναν υπάλληλο εκεί και προσπαθούσε να γράψει τον τίτλο του έργου και τους ηθοποιούς. Έγραφε κάτι γράμματα τα οποία δεν ήταν καλά, οπότε λέω του θέλει να σε βοηθήσω. Οπότε όταν είδε ότι έγραφα καλύτερα του, άρχισε να μου τα γράφει, λέει μου, και να σε βάλω δωρεάν σινεμά. Και έτσι εγνωρίστηκα με τον κινηματογράφο. Ταυτόχρονα ζωγράφησα και ομολογώ ότι με επηρέασαν πάρα πολλοί εικόνες που έβλεπα στα διάφορα έργα. Οπότε επειδή γράφτηκα στο Saint Martin School of Art και με 10 λίρες στην τσέπη, ξεκίνησα αεροπορικός και έφτασα στο Λονδίνο. 3 μήνες άντεξα στο Λονδίνο, διότι οι ώρες που δούλευα ήταν πολλές, τα λεφτά που έπαιρνα δεν έφταναν ούτε για το ενίκιο και για τα σχολή, δεν έφτανα. Οπότε απογοητευμένος επιστρέφω πίσω στην Κύπρο. Εκείνον τον καιρό υπήρχε μια υποτροφία για την Κίνα, η οποία είχε σταλεί στην ΜΠΟ. Κανένας από τα παιδιά των στελεχών του ΑΚΕΛ δεν ήθελαν να πάρουν αυτήν την υποτροφία. Εγώ όμως, μετά τις εμπειρίες που είχα, την εδέχτηκα. Και μια καλή πρωία ξεκινώ από τη Λευκοσία, φτάνω στην Πράγα και στις 3 ημέρες στο αεροπλάνο για το Πεκίνο. Φτάνομαι στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, εν τω μεταξύ έφτασαν και διάφοροι άλλοι ξένοι φοιτητές και μια από τις Αλβανίδες ονομαζόταν Μπεατρίκη. Μπέτη. Με την Μπέτη γνωριστήκαμε, αλλά είχε πρόβλημα την Μπέτη καημένη, κάθε λίγο τηλεφωνάζα στην πρεσβεία, διότι ζήλεψαν οι Αλβανοί που τους έπια την πιο ωραία κοπέλα. Και έρχεται ένας Κινέζος φίλος μου μια ημέρα και μου λέει: έχεις επίσκεψη. Πάω, βρίσκω την Μπέτη κλαμμένη. Μετά έρχεται ένας Αλβανός που μιλάει ελληνικά, κάποιος Λεωνίδας, έτσι τον έλεγα. Έπιαν την Μπέτη την επίαση και δεν τον ξαναείδε ούτε ο Λεωνίδα ούτε την Μπέτη. Οπότε αντιλαμβάνεστε. Δυστυχέστατος ο Γιώργος ο Κουτσόλης. Οι Κινέζοι εφοήθησαν έναν παλιπάθο τίποτε που με ήταν έτσι μελαγχολικό. Και μια ημέρα που είχα πάρτι στη σχολή και καλέσαμε, με στείλαν μια ωραία Κινέζα να με ζητήσει να χορέψω. Την Chen Xin, που στα Κινέζικα σημαίνει ολοκληρωμένη σκέψη. Επάναμε μαζί σινεμά, επάναμε σε διάφορα μέρη και κάνοντας παρέα με διάφορους ξένους, με συμπάθησε πολύ ο πρώτος γραμματέας της Τσεκοσλοβακίας Πρεσβείας και μια ημέρα πήρα το θάρρος και του λέω: ξέρει, λέω, ότι θα ήθελα να σπουδάσω σε μια ευρωπαϊκή χώρα, διότι στη Λαδοπογιάννη οι Κινέζοι δεν έχουν παράδοση και εγώ είναι Λαδοπογιάννη που θέλω να σπουδάσω. Εκανόνισε με και σε ένα-δυο μήνες ήρθε η υποτροφία για την Πράγα. Οπότε έπρεπε να αποχαιρετήσω τη Τσένσι στο τρένο, θυμώ το χεράκι της που έκαμε έτσι. Να μην σας το πω λίγο, τελικά τέλειωσα τις σπουδές μου, ήρθα πίσω στην Κύπρο, σε διορίσαμε στην Πάφο, στο πρώτο γυμνάσιο Πάφο. Οπότε πρώτη μέρα στον καθηγητικό σύλλογο, θυμώ μπαίνει η κυρία Κλεοπάτρα που ήταν ήδη διορισμένη μουσικός και βλέπει μας στον καθηγητικό σύλλογο και λέει στους άλλους καθηγητές: γιατί επιτρέπετε στους μαθητές να μπαίνουν μέσα στο σύλλογο? Και μετά άρχισα να τα φτιάχνω με την κυρία Κλεοπάτρα. Οπότε ήρθα και εμένα εδώ, με φιλοξενούσε η κυρία Κλεοπάτρα. Σαββατοκυρίακα ζωγράφιζα. Άρχισε η Πάφος και αναπτύσσεται τουριστικά. Εγώ άρχισα και έπιανα διάφορες δουλειές σε διάφορα ξενοδοχεία με ψηφιδωτά και στα δωμάτια έκανα μεταξωτυπίες και έφκαλα παραπάνω λεφτά από την καθηγητής. Οπότε μια καλή πρωία λαλό τους θα παρετήσω την εκπαίδευση. Και έτσι αφοσιώθηκα επαγγελματικά στη ζωγραφική και στην τέχνη γενικά. Εγώ είμαι γνωστός κυρίως για τα πορτρέτα μου και για τα γυμνά, διότι με τον τρόπο που κάνω τα γυμνά
τους δίνω μια μεταφυσική προέκταση, μια αναποστασιοποίηση. Λέει είναι το γυμνό το πρόστιμο, είναι το γυμνό το ωραίο. Ο Μακαρίτης Αρχιεπίσκοπος έλεγε τα γυμνά του κοτσόνι μπαίνουν και στην εκκλησιά. Ένα από τα αγαπημένα μου έργα είναι η Λίδα και ο Κύκνος και ένα έργο που το έκανα πολύ ζωγράφη, ακόμα και ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι. Στη δική μου Λίδα και Κύκνο υπάρχει κανονικός έρωτας. Έχει το μέσα στα σέλια της η Λίδα τον Κύκνο. Και όμως, άμα το δεις, δεν σοκάρει τον έργο. Εγώ πιστεύω ότι η τέχνη πραγματική πρέπει να έχει την ταυτότητα του τόπου που ζεις και τα χρώματα του τόπου που ζεις. Και αν το πετύχεις αυτόν, το έργο σου τότε είναι κλασικό και αρέσει σε όλους. Διαφορετικά είναι πελάρες. Εγώ για να καταλάβετε, όταν ήρθα μερικοί με ειρωνεύουν το. Διότι ζωγράφιζα ακόμα ακαδημαϊκά. Ευτυχώς εγώ δεν τους ακούσα, δεν παρασύρθηκα. Συνέχισα και χτύπα ξύλων, τα έργα μου πιάνουν να μην πω τις πιο ψηλές, από τις πιο ψηλές τιμές της Κύπρου. Γιατί αυτό που κάνουν είναι η αγάπη και η ειλικρίνεια και δεν υπάρχει ψευκιά μέσα. Και μίμηση, προπάντων μιμητισμός. Τώρα, εργάζομαι κάθε πρωί και μακάρι να είμαι υγιής και να δουλεύω μέχρι τέλος. Έχω πολλά σχέδια στο μυαλό μου που ακόμα είναι απραγματοποιητά και ελπίζω ώσπου μπορώ να δουλεύω και να πραγματοποιήσω μερικά από αυτά που έχω στο μυαλό. Να σας πω και κάτι, το θάνατο δεν το φοβάμαι, διότι όταν αυτός έρθει εγώ θα απουσιάζω.